Τι κάνεις, Κατερίνα? Καλώς τα παιδιά. Βάζω και με γυαλί. Το που ήρθες βγήκε ήλιος. Τα βλέπεις? Πώς πέρασε το Πάσχα? Δεν έκανα πολλά πράγματα. Δεν πολύ φάγαμε. Αυτό είναι το καλό. Γιατί ο κλάκο δεν πήγαμε να φάμε καμιά προβατίνα, αγόρι μου. Βαράτε, τι θέλετε. Διαβάσαμε απλά ένα άρθρο που λέει ότι η Ζαρίφη δεν θα πάρει το, είδα, το πράσινο φως. Το πράσινο φως. Περιμένω τώρα, έχει μια λάμπα εκεί στο όπεν. Λέω τώρα θα ανάψει, δεν θα ανάψει, τι χρώμα. Είναι στο πορτοκαλί. Είναι ακόμα όλα ρευστά. Δόξα τω Θεώ, έχει αρχίσει αυτή η προσπάθεια και αποκομίζουμε καρπούς με πολύ ξύλο, γιατί σας το έλεγα εγώ για τη σεζόν ότι είναι τσάντρα-πάτρα. Δεν είναι σίγουρο τίποτα. Το θέλουμε το πράσινο φως. Με τις τελευταίες αλλαγές βλέπουμε ότι έχει πάρει εκπομπή και τα πάνω της. Για μένα πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα μετρήσεων. Λίγο να έρθουμε πιο στο ΣΥΠ. Εδώ, 24. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Το άρθρο ανέφερε ότι και να μην πάρει το πράσινο φως, ότι εσύ θα αξιοποιηθείς και οι συνεργάτες σου σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το κομμάτι που με ενδιαφέρει περισσότερο. Το νούμερο 2, οι συνεργάτες. Εσύ τι θα ήθελες? Θα ήθελα πολύ να συνεχίσει. Είσαι ευχαριστημένη με τις τελευταίες αλλαγές? Μ' αρέσει όχι τόσο για το κομμάτι, φυσικά και η ανταμοιβή με τα νούμερα, αλλά το ότι έχουμε μία ροή όπως τη γουστάρουμε, έχουμε κι εμείς μία παρέα όπως κι εσείς που πάμε με καλή διάθεση και καλή πρόθεση. Είδαμε, μπήκες στο TV Queen. Είπες και για κάποια σχόλια που άκουγες. Είπα σίγουρα για τα σχόλια που ακούγαμε σε μια εποχή που δούλευε περισσότερο το κούκλα μπούκλα. Ήταν πολύ συγκεκριμένο το φασόν της παρουσιάστριας. Τότε είχαμε ακούσει τα σχολιανά, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα στερεότυπα είναι για να αλλάζουν, ρε παιδί μου. Τηλεόραση, τέτοια σχόλια τώρα έχουν θέση, πιστεύω? Καμία. Και να σου πω γιατί. Γιατί είναι παλιακά και βαρετά. Είναι πάρα πολύ προβλέψιμο πια να σχολιάσεις το εξωτερικό στοιχείο της εμφάνισης ενός ανθρώπου για να κάνεις πλάκα. Πώς την είδες τη Eurovision? Μ' άρεσε πολύ. Εγώ το Ζάρι θα το στηρίζω και το στηρίζω. Ίσως αυτή η Eurovision ήθελε πιο πολύ εικόνα. Και επίσης θεωρώ ότι έχουν γίνει τεράστια φάουλα από την EBU. Ήταν φτωχή, πιστεύεις, η δικιά μας εμφάνιση? Θα σου έλεγα ότι ήταν πιο σημερινή. Γιατί αν ρωτήσεις τις μικρότερες ηλικίες για το ξεκίνημα με το TikTok και αυτά, είναι αποθεωτικά τα σχόλια. Ένα σχόλιο για τους εκφωνητές μας. Κι εγώ, αν ήμουν ΕΡΤ, θα έλεγα ποιον έχω να, τον Καλούτα και τον Αλευρά, πετάω τη σκούφια μου. Ήθελε και έναν άνθρωπο να βοηθάει στους κανόνες. Γίνανε λάθη πολλά, δεν τους βγήκε των παιδιών. Οκ, αυτό δεν ακυρώνει τίποτα από το ταλέντο τους, αλλά δεν είναι κάτι που νομίζω ότι θα το ξαναέβλεπε. Νομίζω όχι. Νομίζω ότι θα το θέλαν και οι ίδιοι. Αλλά μπορεί να πάνε οι άνθρωποι να πάνε πιο διαβασμένοι. Λοιπόν, κάτσε να σημειώσω το τελευταίο. Γιατί λέει πολλά. Με το γνωστό της χιούμορ, έτσι απαντάει. Μ' αρέσει πάρα πολύ και όλα αυτά τα σενάρια που ακούγονται ότι σταματάει η εκπομπή. Αυτή είναι ευχαριστημένη. Και παιδιά, ξέρετε, τουλάχιστον εγώ τι έχω καταλάβει, όσο το λιγοστό καιρό που είμαι, ότι ο κόσμος επιβραβεύει τις παρέες και το ωραίο κλίμα είναι κάτι που φαίνεται βγαίνει. Όσο και να προσπαθείς να το καλύψεις, αυτό εμφανίζεται. Οπότε την ενδιαφέρει που έχει, είναι σε μια παρέα καλή. Και το ξέρεις και καλύτερα από όλους. Ότι το καμαρίνι, το σωστό, κάνει και τους ωραίους. Εννοώ παντού ισχύει. Μα βέβαια, ότι πρέπει η να υπάρχει μια ψυχολογία στο νούμερο ένα για να μπορέσει να μεταδώσει. Ναι, αλλά θέλει και χρόνο, παιδιά, τηλεοπτικά η παρέα. Και αυτό νομίζω αυτό λέει η Κατερίνα. Δηλαδή, όμως είναι λάθος κάθε φορά να κρίνουμε μια παρέα στο πρώτο εξάμηνό της. Γιατί μια παρέα δεν έχει να κάνει με το αν περνάς καλά και από πίσω ή στο break. Έχει να κάνει και με μια χημεία μπροστά στις κάμερες που τα πατήματα των ανθρώπων. Μαζί πάνε αυτά λίγο πολύ όμως. Δεν πάνε μαζί στην αρχή. Θέλω να πω ότι σίγουρα δεν της αρέσει αυτή η εξέλιξη. Είναι ωραίο να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το κανάλι και η εταιρεία, την Κατερίνα και όλη την ομάδα κάπου αλλού. Αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν της αρέσει το να μην της δώσει μια ευκαιρία να συνεχίσει αυτό που κάνει. Εγώ θεωρώ καταρχάς ότι επειδή από τις αλλαγές που κάνανε και ειδικά και τώρα και με την Eurovision, είδαμε ότι ο κόσμος τους έδειξε τη στήριξή του. Ναι, έχει ανέβει στα νούμερα. Ανεβήκανε και πήγανε καλύτερα. Θεωρώ το πράσινο φως πρέπει να το πάρουν. Δική μου άποψη και το πρέπει σε πολλά εισαγωγικά, κατ' εμέ, γιατί όταν έχεις ένα τέτοιο project, ένα τέτοιο concept που είναι τελείως διαφορετικό, θέλει τη στήριξη και είναι κάτι το οποίο εκπαιδεύει το κοινό σιγά-σιγά. Και θα δεθούν και θα δημιουργήσουν και καινούργια πράγματα που τους ταιριάζουν περισσότερο. Και ίσα-ίσα, επειδή είναι στο Open, σε ένα κανάλι και σε ένα σταθμό που χτίζεται, δεν βρίσκω το λόγο να μην στηρίξει μια τέτοια εκπομπή. Επίσης, τόλμησαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Μπορεί να μην τους βγήκε κατά το κάτω από την αρχή, όμως είναι άνθρωποι οι οποίοι κάθισαν κάτω και δούλεψαν πολύ και το άλλαξαν όλο αυτό. Και πιστεύω ότι αλλαγμένοι, εγώ πιστεύω ότι θα πάρουν το πράσινο φως. Για κάποιο λόγο, αλλαγμένοι θα πάρουν το πράσινο φως, θα κάνουν προς τα αφαιρέσεις, πιστεύω ότι θα δούμε άτομα. Μακάρι. Γιατί έχει κυκλοφορήσει και τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Μακάρι να πάρουν το πράσινο φως, γιατί θεωρώ ότι πάντα χρειάζεται χρόνος για να δείξεις τι μπορείς να κάνεις. Μου αρέσει που βλέπω την Κατερίνα Ζαρίφη σαν να έχει αφήσει λίγο πίσω της, ενδεχομένως, εγώ το σκέφτομαι, μια πικρία που μπορεί να είχε αρχική. Είναι λογικό όταν ένα δικό σου project διαφορετικό από τα υπόλοιπα τελικά δεν έχει την αναμενόμενη ανταπόκριση και αναγκάζει να το αλλάξει.
αλλάξει. Ποτέ δεν είχε πικρία, θεωρώ, η Κατερίνα πάντως φέτος. Δεν λέω ότι το έχει δείξει. Πιστεύω ότι στο δικό της το μυαλό, όπως την ξέρουμε, ρε παιδί μου, λίγο. Σιγά, καλή, το γούσταρε πολύ αυτό. Για να έρθει ανταπόκριση. Το ξεπέρασε αυτό και σου λέει: πάμε τώρα να βάλουμε πράγματα πιο ενδιαφέροντα για να μείνουμε εδώ και να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί και μπορούμε να είμαστε σε αυτή τη ζώνη και με λίγο πιο διαφορετικό περιεχόμενο. Μια ψυχραιμία θέλω να πω. Η Λίδα μου μπήκε και στο TV Queen και με την προσωπική της ιστορία και έκανε την δική της την κατάθεση στα κορίτσια που είναι έτσι έτοιμες να γίνουν παρουσιάστριες και λέει αυτό, παιδιά, που όλοι λέμε. Δεν ξέρω αν γελούσατε εσείς στο παρελθόν με όλα τα, τους χαρακτηρισμούς που κάναμε σύμφωνα με το παρουσιαστικό κάποιου ή κάποιο έντονο στοιχείο που μπορούσε να έχει, αλλά τώρα πια ανήκουν στο παρελθόν. Και καλά έκανε και τα είπε η Κατερίνα, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ακούσει διάφορα πράγματα και το έχει δηλώσει και κυρίως η ίδια. Κυρίως για την εμφάνιση, δεν μιλούσα για τη δουλειά της. Δηλαδή, έχει κριθεί αυστηρά για την εμφάνισή της και όχι μόνο αυτή η Κατερίνα Ζαρίφη, αλλά και πολλές άλλες γυναίκες οι οποίες μπήκαν στη τηλεόραση τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αυτό το κούκλα-μπούκλα που είπε και η ίδια, ότι για πάρα πολλά χρόνια έπρεπε για να γίνει κεντρική παρουσιάστρια ή για να κάνεις μια εξαιρετική καριέρα στη τηλεόραση, να πληρήσεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να είσαι ξανθιά, πολύ αδύνατη, με ωραίες αναλογίες, ωραίο χαμόγελο και να είσαι ουσιαστικά ένα άρτιο, μια άρτια εικόνα. Δεν χρειαζόταν, δηλαδή τα λεγόμενά σου είχαν δεύτερη σημασία. Και τώρα νομίζω ότι έχουμε περάσει άλλη. Μ' άρεσε πολύ που δεν το σοβάρεψε και δεν έβαλε το political correct μέσα. Δηλαδή ήθελα να πω, έδωσε την πιο σημερινή, το δανείζομαι από την Eurovision που είπε, την πιο σημερινή εξήγηση στο γιατί αυτά τα σχόλια πια δεν έχουν θέση. Είναι παλιά. Σα-ίσα, παιδιά, σήμερα. Έδωσε τη σημερινή εξήγηση όσον αφορά και το κομμάτι της Eurovision όμως και την εικόνα της Μαρίνα Σάτι και την παρουσία της ελληνικής αποστολής. Σου λέει ότι, κι ας μην το καταλαβαίνουν αρκετοί, ότι ήτανε, δεν ήταν φτωχή η εικόνα που είχαμε, ήταν διαφορετική σημερινή. Και τα παιδιά του σήμερα ξετρελαθήκανε με αυτό που είδανε. Απλά η Eurovision δεν πάβει να είναι... Αυτό με το TikTok και τις καρδούλες, μας άρεσε, αλλά ως πρώτη εικόνα, ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ έξυπνη, ότι κοίταξε, είμαι σαν να είμαι στο TikTok. Ναι, αλλά εγώ είμαι στην πλευρά που θεώρησα φτωχή την εικόνα. Εδώ ακούω μια άλλη πλευρά. Περίμενε κι εγώ, γιατί αυτό, να το κρατήσεις 2 δευτερόλεπτα. 5, 10, μετά υποτίθεται πάει σε κάτι άλλο. Όλο το θέμα, παιδιά, έχει να κάνει με τις προσδοκίες. Οι προσδοκίες που είχαμε ήταν παραπάνω από αυτό. Κατάλαβες τι έγινε. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ήταν προσδοκιών αυτό. Περίμενε, θέλω να πω ότι ήταν great expectations. Δηλαδή, πολλές φορές τη συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα. Όταν την έχουμε δει και την έχουμε παρακολουθήσει και πάθαμε την πλάκα μας. Θα το πω αλληγορικά. Δεν είναι TikTok. Θα δώσω αλληγορική μεταφορά και θα πω το εξής. Όταν σας λένε πολλές φορές είναι ταινιάρα, είναι ταινιάρα, είναι ταινιάρα, πήγαινε δέστην και μετά πηγαίνεις και τη βλέπεις και γυρνάς σπίτι σου και λες, εντάξει, δεν ήταν και τόσο ταινιάρα. Είχαμε πολύ μεγάλες. Αυτό δεν είναι θέμα προσδοκιών όμως. Το μονοπλάνο και την εικόνα που είδαμε ότι τη χαρακτηρίσαμε φτωχή όσον αφορά τις δυνατότητες που μπορούσε να έχει πάνω σκηνής Eurovision ήταν κάτι ανεξάρτητο προσδοκιών. Ετεοκλή, είναι επιλογή. Δεν έχει σημασία ότι δόθηκαν οι ευκαιρίες σε μια εξαιρετική σκηνή και σε μια φοβερή διοργάνωση όπως ήταν αυτή της Σουηδίας να κάνουν ό,τι θέλουν. Από την άλλη, ήταν μια επιλογή της ελληνικής αποστολής. Να κάνουμε αυτό. Ναι, παρόλα αυτά, εμείς καλά τα λέμε. Είναι οπτικό θέαμα και αυτό είναι που χάσαμε τελικά. Επιλέξανε, παιδιά, το επιλέξανε. Επιλέξανε να έχουν αυτή την εμπειρία. Ξέρετε, είναι το θέμα, θα σας μιλήσω ως καλλιτέχνης. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν Μαρίνα τώρα, θα έκανα την αυτοκριτική μου, εννοείται, αλλά θα έλεγα, παιδιά, τουλάχιστον έφαγα μια πατάτα. Αν θεωρείτε πατάτα, που για μένα δεν είναι καθόλου πατάτα, είναι δέκατη θέση. Αλλά μπορεί να σίγουρα πήγε την πρωτιά η κοπέλα. Αλλά ήταν μια απόφαση δική μου. Δεν πήγα, δεν με βάλανε φορεσιά όπως την Μπράβο σε ένα δρόμο που έκανε. Άποψη σε σχέση με όλα όσα εμείς είδαμε. Έχουμε την άποψή μας και σίγουρα η Μαρίνα έχει τη δική της και ακούμε διάφορες απόψεις. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί έτσι για το Eurovision. Έχει σημασία όμως, αφού ευχαριστήσουμε την Κατερίνα πάρα πολύ για να συγκριθούμε, καλή επιτυχία.